Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και σήμερα από την εκπομπή της Πανιόνιας Πορείας που έχουμε κάθε Σάββατο. Έλα πιο δόλιο, Γιώργο, να είσαι στο κέντρο. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένοι σήμερα, είμαστε στη χαρά να έχουμε καλεσμένοι. Να έχουμε καλεσμένο τον φίλο μου, τον προπονητή Γιώργο Φραγκελάκη του τμήματος Τζούντο. Εδώ και πολλά χρόνια θα μας πει τώρα μια μικρή ανασκόπηση για τις επιτυχίες αρκετές που έχουμε από πέρσι αλλά και συνεχίζουμε φέτος. Και παρέα μας είναι και ένας αθλητής. Γιώργο, πες μου το όνομα εδώ του αθλητή. Είναι ο Γιώργος Ολιβερδής. Ναι. Έτσι, ο νέος αθλητής, αλλά με πόσα χρόνια είναι ο σύλλογο. Τρίτο χρόνο είναι φέτος. Ναι. Αλλά έχει κάνει. Ηλικία. Είσαι πόσο, 16. 12. 12 ετών. Πρώτη γυμνασίου είναι, γιατί φαίνεται μεγάλο και αυτό. Φαίνεται. Λοιπόν, εντάξει, και θα ξεκινήσουμε βασικά να μου πει έτσι. 12 στα 13. Το τμήμα τώρα πόσα χρόνια έχει ζωή, κλείσαμε τα 20. Πήγαμε, 19. Το 6. Το χρόνο 19 πάμε. 19 χρόνια ζωής και έχετε έναν άνθρωπο δίπλα που είναι ο συνειδητής μαζί με τον άλλο φίλο μου, τον Έφορο και υπεύθυνο για να οργανώνει τα πάντα παρέα με τον Γιώργο, τον Σάββο τον Κατσούλη. Εδώ και 19 χρόνια έχουμε περάσει πολλά σε αυτό το τμήμα. Είχαμε και προβλήματα με τις εγκαταστάσεις, τις οποίες πια δεν έχουμε. Και βαδίζουμε ολοταχώς για να αυξάνουμε κάθε χρόνια τα παιδιά που είναι στα τμήματα και να φέρνουμε όλο και περισσότερη νεολαία κοντά στο άθλημα του τζούντο που σημαίνει δρόμος ευγένειας. Ο δρόμος της ευγένειας. Λοιπόν, πάρε τώρα το λόγο και πες μου για να ξεκινήσουμε πόσα παιδιά έχουμε φέτος, κάθε χρόνια και καλύτερα. Κάθε χρόνια καλύτερα τώρα μετά το COVID, είχαμε πέσει πάρα πολύ. Ναι, να πούμε ότι για το COVID υπήρχαν οι περιορισμοί που πολλά παιδιά τα ανάγκασαν. Και το τμήμα σταμάτησε να λειτουργεί στην ουσία. Τώρα που έχουμε καλύτερα, σιγά σιγά φτιάχνονται καταστάσεις και έρχονται τα παιδιά. Κάθε χρόνο πάμε πολύ καλύτερα. Φέτος είχαμε. Έχουμε και αγόρια και κορίτσια, έτσι. Πολλά κορίτσια και αγόρια. 25 παιδιά καινούρια. Τη φετινή χρονιά. Ναι, ναι. Οπότε μαζί με τα άλλα 55-50 που συνεχίζουν, έχουμε πάει στα 70 παιδιά. Εντάξει, κάποια στιγμή είχαμε φτάσει και 90, αλλά είμαστε καλά. Κάποια στιγμή θα πιάσουμε το 120 που είχαμε το 12. Αλλά θέλουμε δουλειά. Και να πούμε για τα βασικά πριν πούμε στην ουσία ότι ξεκινάνε τα παιδιά τζούντο από την ηλικία των 5 ναι. Ακόμα και πριν από το σχολείο, άμα θέλει. 5 προνήπια. Έχουμε παιδιά προνήπια. Έχουν έρθει πάρα πολλά προνήπια. Όντως, δεν το περίμενα. Για πες μου και τους συνεργάτες τώρα για να πούμε τη λειτουργία του τμήματος. Εσύ είσαι μαζί με τον Με τον Γιάννη τον Κοντοκώστα, τον Νίκο του Καραβασίλη, έχουμε φέρει φέτος και τον Νίκο, που τον είχα παλιά, οπότε είμαστε τρεις. Είστε τρεις προπονητές, είπε. Προπονητές, συν δύο βοηθούς που έχω τα παιδιά που προπονώ, ας πούμε, τόσα χρόνια. Ναι, που βοηθάνε στις μικρότερες. Ναι. Πήραν τη μαύρη ζώνη φέτος. Ναι. Έχουμε και αθλητές με μαύρη ζώνη. Ποιοι είναι αυτοί? Τώρα που στο τμήμα είναι. Όπως το είχε πάρει και η κόρη του Αλέξανδρος ο Κατσούλης. Ο Ντανίλο, ο Μινόφ και ο. Ο Ντανίλο Μινόφ, ναι. Ναι, και η Τζορτζίνα Γκολέτη. Η οποία βοηθάνε και στο τμήμα. Αυτή είναι τι ηλικίες. Είναι τι ηλικίες. Ο Ντανίλο είναι στα 21, ο Αλέξανδρος στα 18 και η Τζορτζίνα και περίπου 18 με 19. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όπως καταλάβατε παιδιά από 5 ετών μέχρι 19-20. Όταν περνάνε στις μαζικές ακαδημίες είναι δύσκολα οι προπονήσεις και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, κάπου έχει πέσει γιατί με το Λύκειο και με το Γυμνάσιο έχουν πέσει ηλικίες πάντα. Κάθε χρόνο πέφτουν οι ηλικίες των Λυκείων και μένουν τα παιδιά μέχρι το Γυμνάσιο. Αλλά πού έχουν γυμναστεί, έχουν μάθει. Ναι, και τώρα ακόμα πέφτουν. Έχουν φτάσει να παίρνουν και καφέ ζώνη, έτσι. Ναι, δηλαδή τώρα το δημοτικό, έχει φτάσει το δημοτικό το παιδί μετά από το δημοτικό να δυσκολεύεται να αθληθεί. Γιατί έχει πάρα πολλά να κάνει. Έχει πολλά. Μεταφροντιστήρια και πάρα πολλά. Και δυστυχώς αυτό κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο. Απλώς το τζούντο, επειδή πιάνει τις μικρές ηλικίες. Ξεκινάει από χαμηλά. Μπορεί να έχει να ανεβαίνει τη ηλικιακά κάθε χρόνο το. Και να πούμε και για τη σωματοδομή των παιδιών, έτσι. Ότι όταν γυμνάζονται το τζούντο, είναι γυμνασμένοι σε όλο το κορμί, σε όλο το σώμα, κάτι που δεν έχουν πολλά. Δηλαδή, σαν άθλημα είναι από το πιο. Γιατί έχει και την επαφή, τα πιο δυνατά. Για πες μας τώρα μια μικρή ανασκόπηση από πέρσι που είχαμε. Από πέρσι είχαμε πολλές επιτυχίες. Ήδη πρώτη χρονιά μετά από πολύ καιρό έχουμε πάει. Για το καλοκαίρι μιλάω, ναι. Έχουμε πάει σε 5 κράτη στο εξωτερικό.
Έχετε ξεκινήσει τα ταξίδια πάλι, που είχαν κοπεί λόγω COVID. Σερβία, Σκόπια, Τουρκία, μέχρι και την Τουρκία πήγαμε πάνω στην Αδριανούπολη. Ναι, για να ξεκινήσουμε. Να πούμε από Σεπτέμβριο να αφήσουμε του Μαΐου. Πού έχουμε πάει και πού έχετε διοργανώσει να πάτε. Από τώρα, από την αρχή της εβδομάδας. Από Σεπτέμβριο δεν προλάβαινε γιατί έχουμε Νοέμβρη, είναι δύο μήνες. Έχετε πάει ταξίδια. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάει και Σκόπια και Τουρκία από Σεπτέμβριο. Δηλαδή. Σκόπια τι ήτανε. Ήτανε διεθνές τουρνό όλα αυτά. Ηλικιακές κατηγορίες πάνε από τα μικρά, δηλαδή τα under 11 το λένε αυτοί, under. Οι 11 ή 10 μέχρι under 18, 21 κτλ. Εμείς ποιους στείλαμε. Εμείς κατεβάζουμε κυρίως μικρές ηλικίες. Που έχουμε παιδιά. Δηλαδή under 11, under 13 που έχουμε παιδιά. Γιατί όπως προείπα αυτές είναι οι ηλικίες που αγωνίζονται. Όταν μεγαλώνει το παιδί μετά τα 14, 15. Για να μπαίνουν και στο κλίμα από μικρά. Να μπαίνουν και στο κλίμα, ναι. Οπότε έχουμε αυτές τις ηλικίες. Πήγαμε Σκόπια και Τουρκία. Φέραμε και μετάλλια. Και πόσα παιδιά είχαμε στη συμμετοχή στα Σκόπια? Στα Σκόπια ήμασταν 4 και στην Τουρκία πάλι 4 ή 5. Μάλλον 5. Είχαμε και κοπέλες. Κοπέλες ακόμα δεν βγαίνουν. Θα βγουν κάποια στιγμή, θα έρθουν και οι κοπέλες. Θέλει λίγο. Στα 70 παιδιά πόσες είναι οι κοπέλες? Είναι καμιά, πόσο είναι, δεκαριά? Όχι, παραπάνω. Παραπάνω. Αν τώρα που μέτρεγα τα μικρά που είχα 18 παιδάκια στο προηγούμενο τμήμα, ήταν 7 κοπέλες. Δηλαδή, μάνι-μάνι, δηλαδή είναι ένα ποσοστό. Μαθαίνουν και αυτό άμυνα. Όχι ένα προς δύο, ένα προς τρία. Καλό είναι αυτό. Να γυμνάζουν γιατί και οι κοπέλες πρέπει να έχουν γυμνάσει. Και πρόσφατα πήγαμε και Βέρεια με μεγάλη ομάδα, πήγαμε με 10 παιδιά και κάναμε 24 νίκες στις 26 αγώνες. Δηλαδή, χάσαμε μόνο δύο αγώνες. Στις κατηγορίες των αυτών, πώς λέγονται αυτά, τα K13, K13, έτσι. Τα under 11, ναι. K11, λέει. Να μιλήσει λίγο και ο φίλος. Γιώργος, είπαμε. Γιώργος. Για πες μου, Γιώργος. Όπου Γιώργος, εμάς. Τι είναι, βέβαια. Για πες μου, ποιες είναι οι εντυπώσεις τώρα τρία χρόνια. Πώς νιώθεις το κορμί σου, δυναμωμένο χρονιά με τη χρονιά? Πολύ πιο γυμνασμένα από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, έχεις συμμετάσχει σε τουρνουά? Σε πολλά τουρνουά. Το πιο σημαντικό ήταν για μένα το Πανελλήνιο που πήρα μέρος και κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο Πανελληνίας. Σε ποια κατηγορία είσαι τώρα εσείς, την K13. Ναι, στην Άντε 13, Άντε. Πού έγινε αυτό το Πανελλήνιο φέτος? Το Πανελλήνιο φέτος είναι στη Βέρεια. Κατέκτησα την τρίτη θέση. Εντυπώσεις, εμπειρίες, για πες. Πόσους για να φτάσει τα μετάλλια, τι έχεις κάνει? Δύο νίκες για τα μετάλλια ή πόσες? Για τα μετάλλια κάνεις τουλάχιστον 2-3 νίκες πρέπει να κάνεις για να πάρεις. Πόσες έκανες εσύ που τα θυμάσαι καλύτερα για να φτάσεις στη διεκδίκηση? 3 νίκες και μία ήττα. Η ήττα σε εμπόδισε να μπεις στο τελικό? Ναι. Η ήττα δεν μπαίνεις τελικό, ναι. Με την ήττα, εκτός αν την κάνεις στο τελικό την ήττα και βγεις δεύτερος. Για πες μου, πώς νιώθεις τον εαυτό σου, ο ανταγωνισμός? Από συλλόγους ήταν υψηλός? Όχι ιδιαίτερα, αλλά... Εκεί έχει την τεχνική, μία λάθος συγκέντρωση, ένα μισό δευτερόλεπτο είναι η ιστορία, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ένα λάθος. Δηλαδή μπορεί να τάξει τα σημεία, να χάσει λίγο την ισορροπία και να κάνει άλλο. Λοιπόν, πώς λέγεται? Λοιπόν, ο συναγωνισμός δεν είναι, εντάξει, είναι αρκετός. Εντάξει, ο Γιώργος το λέει από την πλευρά του, είναι αναλόγως οι κατηγορίες, αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσει την Νότια Ελλάδα. Α, έχετε κάνει προκριματικά για να πάτε στη Βέρεια? Προκριματικά. Α, ναι. Πού έγιναν τα προκριματικά? Στο Λουτράκι. Και εδώ τι βγήκες? Τρίτος. Πήρε την τρίτη θέση και πήρε την πρόκριση για το Πανελλήνιο. Παρ' όλα αυτά είναι ανώτερη η τρίτη Πανελλήνιο από την τρίτη Νότια Ελλάδα. Βέβαια, γιατί μετά πήρε το Πανελλήνιο με τη Βόρεια Ελλάδα. Α, οπότε έκανε 7-8 παιχνίδια. 7-8 αγώνες. Συνολικά, ναι. Έκανε 7-8 αγώνες. Γιατί έκανε 3 κάτω, 4 πάνω, οπότε είναι 7 αγώνες. Τι άλλο έχει να μάθει από την εμπειρία αυτή? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ικανοποιημένος? Ναι, πολύ. Φέτος τι έχουμε στο κομμάτι? Ο Γιώργος έχει πήρε και στο εξωτερικό ένα μετάλλιο, στη Σκόπια, δεύτερος. Είχες πάει και Σκόπια τώρα? Ναι. Και σιγά σιγά παίρνει εμπειρίες πολλές. Από τον χρόνο μπαίνει σε μεγαλύτερη κατηγορία, το Under 15. Είναι θα είναι ο μικρός της κατηγορίας. Θα είναι ο μικρός. Ναι, το Under 15 σημαίνει μέχρι 15, δηλαδή παίζουν από... Δεν μας άμεγε τίποτα στον Πανελλήνιο, δεν είμαστε σε συλλόγους που δεν έχουν αθλητισμό, έτσι. Γιατί να το αναφέρουμε αυτό και εγώ, έτσι, ότι οι περισσότεροι συλλογιβούλοι στον Άρα, για παίρνουν παραδείγματα, ας πούμε, από ποιο συλλόγο ήταν ο αντιπαλός? Ήταν ένας από το ΠΑΟΚ και άλλοι ήταν από... Τον Άρη, δεν έπαιξε. Άρη, όχι ΠΑΟΚ, Άρη, ένα από τον Άρη. Και ο Άρης τούτο, ναι. Ήταν από Άρη, ήταν από...
Από την Κοζάνη μου φαίνεται. Ναι, και από τους λόγους ναι, που ναι, έχουν φόκους αλλά έχουν στο τζούντο. Έχει και από εδώ τους Νοτίου Ελλάδος, τους άλλους τρεις. Ναι. Που δεν έχει καμία ομάδα. Ναι, γιατί βγαίνει η τριάδα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει τζούντο, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τζούντο, ο Άκης δεν έχει τζούντο, ποιος έχει τζούντο. Ο Πανιώνιος έχει τζούντο. Πανιώνιος και Άρης ΠΑΟΚ από Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, φέτος ποιος είναι η στόχη σου, τώρα ποιοι είναι οι στόχοι? Η στόχη μου είναι στο φετινό στο πανελλήνιο του 2025 το 25 όχι, Φεβρουάριο ξεκινάει. Ναι, Φεβρουάριο που ξεκινάει να... Έχουμε κι άλλο ταξίδι, έχουμε κι άλλο ταξίδι, κάθε μέρα και ταξίδι ή κάνουμε break? Όχι, εντάξει, κάνουμε και λίγο break, έχουμε και διαβάσματα, εντάξει, αλλά θα κάνουμε, θα πάμε προκριματικούς. Και λοιπόν, μετά θα αποκριθούμε για τον τελικό και θα πάμε και στο τελικό. Ωραία. Τι άλλο έχεις να μοιραστείς μαζί μας, πες μας, Γιώργο. Τι, πώς βλέπεις, δυναμώνεις χρονιά με τη χρονιά. Αυτό είναι βασικό. Και με τα κιλά στα νέα παιδιά δεν έχετε θέμα. Είναι σταθερά, γιατί είναι και βάση κιλών, έτσι, ναι, σταθερά δεν είναι, γιατί άμα αναπτύσσονται αλλάζουν κατηγορίες απότομα. Εσείς στα κιλά τα ποια είναι τώρα? Ποια είναι, είναι 55 κιλά τώρα, αλλά λόγω ανάπτυξης μπορεί να πάει στα 60. Στα 60, ναι. Ναι. Γιώργος... Αλλά όσο είσαι στην ίδια κατηγορία έχεις μεγαλύτερη εμπειρία με τους αντιπάλους ίδια σωματώματος. Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξεις αντιπάλους, ναι, σίγουρα. Λοιπόν. Αλλά ο Γιώργος έχει και το καλό, έχει και τον αδελφό του που έχει ξεκινήσει. Είναι μικρός. Είναι μικρός και πάει αυτός καλά, οπότε έχει και αυτό το κίνητρο που είναι σαν αδέλφια. Είναι καλό πάντα. Γιατί ο ένας δεν είναι στον άλλο, δεν τα κόβει στον άλλο. Απλά ο αδερφός είναι ο τυχερός, γιατί όταν κάνετε έχει να ανταγωνιστεί κάποιον πιο δυνατό. Και ζορίζεται. Αυτό ισχύει πάντα. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, είναι εδώ και η μαμά να την καλησπερίσουμε, αν και δεν φαίνεται στην κάμερα. Λοιπόν, Γιώργο, τι άλλο να πούμε για το τουρνουά, σιγά σιγά. Να πούμε σιγά σιγά για το τουρνουά. Να πούμε ότι πέρσι το τουρνουά που έγινε στο Βαρίκα. Στο Βαρίκα πάλι. Ναι, ναι, είχε παίξει ο Γιώργος, έπαιξε αγώνες. Αλλά... Πώς θα πήγες πέρσι, θυμάσαι? 7η θέση. Ήμουνα μικρός της κατηγορίας. Ήταν ο μικρός, και... ήταν ακόμα, έπαιζε τα πρώτα του αυτά από την καινούργια. Ναι, γιατί είσαι στην ΚΑΠΑ 13 και τώρα είσαι 12. Ναι. Πέρσι ήσουν 11. Πάντα η πρώτη χρονιά και η χρόνο θα είναι λίγο δύσκολη, αλλά επειδή έχει αρχίσει και ρολάρι εννοούμε, έχει παίξει αγώνες, παρεμπειρίες, θα είναι σίγουρα καλύτερα από ότι ήταν την πρώτη του χρονιά σαν μικρός άντερ 13. Δηλαδή τώρα σαν άντερ 15 θα είναι καλύτερα η πρώτη του χρονιά, παρόλο που είναι μικρότερος, γιατί έχει και την εμπειρία από πίσω. Ναι. Και πιστεύω θα πάει καλύτερα στο Πανιώνιος Καπ. Εγώ είμαι, θα ωραία, πάρει και μετά. Τι συμμετοχές έχουμε περίπου στο Πανιώνιος Καπ? Κοίτα, πέρυσι είχαμε 800, αλλά ήταν με δύο κατηγορίες μείον. Τώρα έχουμε δύο κατηγορίες συν. Ήταν 800 και ερχόντουσαν και από τον κορονοϊό, διστακτικός κάπως. Τώρα έχουμε και εφηβούς που δεν είχαμε, έχουμε και mini junior. Τα mini είναι με 5-6 χρονών. Οπότε πάμε. Α, έχεις και τα μην. Ενώ συνήθως είχες μόνο από 8 και πάνω. Πότε. Από 7 και πάνω. Παίξαμε πέρυσι. Τώρα θα παίζουμε από 5 και πάνω και θα παίζουμε μέχρι 18. Ενώ πέρυσι δεν είχαμε. Μέχρι 21. Έχουμε και νέους φέτος. Έχετε και νέους. Ναι. Άρα θα δούμε και κορμιά δυνατά δηλαδή. Ναι, ναι. Σάββατο απόγευμα όποιος έρθει θα δει πολύ ξύλο. Θα δει πολύ. Πολύ πράγμα. Θα τους δίνουμε, ναι. Ναι, και πιστεύω ότι οι συμμετοχές θα είναι πάνω από 1000. Τι δείγματα έχεις, δεν έχεις, δεν σου έχουν στείλει? Από αύριο έχουμε πει να ξεκινάνε. Τώρα έχουν στείλει πολύ λίγοι, 2-3 συλλόγοι. Έχουμε πει από αύριο να ξεκινήσουν. Ποια μέρα είναι, να πούμε, είναι το Σάββατο? Είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Την ερχόμενη. 16-17. Ξεκινάει από τις 10 το πρωί προκριματικά και τέτοια. Ναι, από τις 10 ώρα ξεκινάνε οι κατηγορίες. Να πούμε ότι γίνεται στο Βαρίκας. Ναι. Δεν έχουμε άλλο πίσω στον Παρίνο πια. Ξεκινάμε λοιπόν από mini junior το Σάββατο, junior B και Α, δηλαδή Β' Α. Και όσο περνάει η ώρα είναι και πιο, ναι, μεγάλες κατηγορίες. Αυτά είναι άντερ. Και είναι πάει μέχρι το βράδυ, έχει 8-9. Μετά πάμε νέους και έφηβους το απόγευμα μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ και την Κυριακή ξεκινάμε με άντερ 13-15. Είναι η τελική την Κυριακή. Όχι, είναι οι άλλες κατηγορίες. Τελική γίνονται κατευθείαν. Α. Δεν έχουμε δύο μέρες εμείς στο τζούντο. Όταν ξεκινάς, τελειώνεις την κατηγορία. Τελειώνεις την κατηγορία. Ναι. Άρα οι νέοι και οι έφηβοι ποια μέρα θα είναι? Οι νέοι και οι έφηβοι Σάββατο απόγευμα. Σάββατο απόγευμα. Και Κυριακή. Θέλει να δει καλό
Τζούντο Σαββατοκύριακο. Το πρωί θα είναι τα μικρά. Κυριακή θα είναι η άντρε 13-15. Πόσα τατάμι θα βάλει, πόσα πέντε. 6 την πρώτη μέρα, 3 την δεύτερη. Γιατί, τα μεγάλα πρέπει να παίξουν 3. Όπως θα παίξουν και με 3 οι έφηβοι και οι νέοι μετά. Τα μετατρέπουμε τα 6 σε 3. Λόγω χορού. Ναι, ναι, λόγω χορού. Γιατί μας έχουν κλείσει πολύ με λόγω βόλεϊ το Βαρύκας. Με έξτρα θέσεις. Έχουν βάλει θέσεις, ναι, ναι. Ναι, ναι, έχει βάλει θέσεις λόγω του βόλεϊ. Δεν έχει κλείσει πολύ. Έχει κλείσει λίγο. Ναι, δεν το έχεις δει, άμα το δεις, ναι. Είναι... Οπότε επειδή τα τατάμι είναι ο χώρος, μπορούμε να βάλουμε την πρώτη μέρα 4x4 για τα μικρά. Μετά αναγκαστικά θα πάει 6x6. Μεγαλύτερα. 6x6 είναι... Τατάμι να πούμε λέει με τα στρώματα. Τα στρώματα. Λοιπόν. Μάλιστα. Και δεν μου λες, να πούμε και για τους ανθρώπους, έχουμε καμία βοήθεια, βρήκατε κανένα κόλλο που βρήκατε καμία. Δεν έχουμε βρει κάτι συγκεκριμένα, δεν ξέρω, μπορεί να έχει. Γιατί είναι, όχι, εγώ το λέω, εντάξει, εμείς θα το προωθήσουμε να έρθει κάποιος κόσμος με τα βιντεάκια και στο YouTube, αλλά συνήθως εγώ το ξέρω, έχω και την εμπειρία τη δικιά μου που είχα έρθει κανένα δύο φορές εκεί στο τόνο από πριν τόσα χρόνια. Συνήθως όλα είναι και τα ταξίδια να πούμε ότι. Εντάξει, είναι με την πίστη και την αγάπη και το μεράκι και των γονιών που θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν εμπειρίες, να κάνουν και ταξίδια, να αποκτήσουν φιλίες, όλα αυτά. Αλλά ο ερασιτέχνης, εσείς καταρχήν ξέρω ότι με τα 75 παιδιά οικονομικά κάπως είσαστε πιο. Τώρα δεν έχετε προβλήματα με τα νερά και με τα. Να πούμε ότι άλλο 45 να πούμε ότι η χώρη προπόνησης είναι εντάξει πια, στεγανοποιημένη. Ωραία, δεν έχουμε πρόβλημα με τα προβλήματα παρελθόντων ετών. Λοιπόν, και δεν έχετε βρει κάποιον στην πλατεία, κάποιον να θέλει να... Δεν έχουμε ακόμα ανοίξει η καυτερά, αλλά βοηθάει, φαντάζομαι, στην τουρνά. Βοηθάει, αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό με τους χορηγούς. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, το τζούντο είναι τελευταία ρανίδα, πάει πρώτα. Τελευταία ρανίδα είναι και μόνο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κάποια μαμά. Έχει πράγμα, ας πούμε, ναι, μπροστά. Θέλουν να βάλουν, γιατί, ναι, γιατί το κλειστό, ας πούμε, θα μαζευτούν τόσοι αθλητές, θα μπορούσε να έχεις και μια χορηγία με μια αφίσα, ξέρω εγώ. Μια ταβέρνα. Λέμε τώρα από ένα... Βάζαμε αφίσεις και βάζαμε χορηγία. Θυμάμαι, ναι, ναι, θυμάμαι. Πριν το, πριν το 20, ναι. Τώρα, πριν το COVID, τώρα, πριν το COVID, 19, ναι, χορηγούς του μέσα, ναι. Εντάξει, μέχρι τώρα και το γλυκό το συγχωρημένο το παιδί, που φέρναμε στο τουρνά και κάναμε τη μνήμη του τουρνά πέρυσι, ναι, για τον ίδιο, ναι, στη μνήμη το κάναμε το πέρυσινο τουρνά. Είχε ζαχαροπλαστείο και έφερε τα πάντα. Ναι, κάλυψε ένα catering, ξέρω εγώ, ναι. Κάλυψε ένα catering δικό του στο τουρνά για διαιτητές, προπονητές, γονείς που βοηθάνε και τα λοιπά. Οι συμμετοχές να πούμε στο τουρνά αυτό είναι πανελλήνιο, έτσι. Είναι πανελλήνιο τουρνά από όλη την Ελλάδα, ναι. Είναι ένα τουρνά πανελλήνιο στην ουσία, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Ναι. Δηλαδή, για να πούμε, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, για να κάνουμε τη σύγκριση, πόσοι αθλητές κατέβαιναν. Κοίτα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Δεν είναι και κανένα νούμερο πολύ πολλαπλάσιο αυτό. Ναι, όχι, είναι πολύ λιγότερο. Γιατί, εντάξει, εμείς βάζουμε, βάζουμε και τις κατηγορίες. Γιατί άμα βάλεις mini, junior, αυτά, μαζεύονται 3, 4, 5, 6 κατηγορίες. Όταν γίνεται ένα πανελλήνιο, γίνεται μέχρι 2 κατηγορίες. Δεν μπορεί να γίνει παραπάνω. Θα γίνει under 13-15, θα γίνει under 18-21, δεν θα γίνει σε 6 κατηγορίες το πανελλήνιο. Α, δεν γίνεται την ίδια μέρα 13 και 16. Δεν γίνεται, όχι. Μπορεί, 13-15 μπορεί να γίνει, αλλά... Δύο κατηγορίες, όχι να πάει από 11-13-15 δεν θα γίνει ποτέ. Και 11 δεν γίνεται ποτέ γιατί το πανελλήνιο είναι πάνω από 12. Α, στο πανελλήνιο είναι... είσαι πάνω από 12. 12 δεν είσαι, πάνω από 10. Στην κάπα 13 είσαι. 10 και κάτι, ισχύει στο under 12. Ναι. Ισχύει στο under 12. Δηλαδή, αν είσαι κάτω από 10, στην ουσία δεν υπάρχει πανελλήνιο. Μάλιστα. Γι' αυτό και όταν είσαι 10 και κάτι, ξεκινάς τα πανελλήνια. Δηλαδή, τα παιδιά που θα παίξουν, αδερφός του Γιώργου που θα παίξει του χρόνου πανελλήνιο, θα είναι 10 χρόνια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε, ο Στάβρος δεν είχε, τόσο είχε κάποιο. Ναι, ναι, δεν είχε, ούτε λοιπόν, Αλέξανδρος είχε. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, φέραμε τον Γιώργο. Φέραμε τον Γιώργο εδώ να δώσει παρουσία αθλητών. Εντάξει. Τι άλλο έχεις να μου πεις για τους χώρους, είπαμε, είμαστε πιο... πιο καλά, είμαστε παιδάκια, έρχονται, εντάξει, φεύγουν πάντα, γιατί το τζούντο πάντα
φεύγει ο αθλητής, κάποιοι αθλητές φεύγουν, πάνε να δοκιμάζουν. Έχετε, έχετε εσείς βέβαια από τώρα τα αθλήματα και τη Γυμναστική Ακαδημία, τα... Τα μπόνους, τα μόρια, ναι, όταν πια το παιδί πάει από τρίτη γυμνασίου, μπορεί να παίξει στο Πανελλήνιο, να πάρει τα μόρια. Πρώτη Β' Γ' Λυκείου παίρνει μόρια από σχολικό. Πρώτα. Από το σχολικό. Εκεί, και τι, από εκεί είστε, μία από το ανέφερες, εκεί τι συμμετοχή έχουμε. Πώς, έχουμε... πώς πήγαμε πέρσι που έχουμε παιδιά. συμμετοχή στο... Εντάξει, πέρυσι πήρε το... Αλέξανδρος πήρε το μετάλλιο, το τρίτο, πρώτο στο δεύτερο, σχολικό. Φέτος το πήρε η Δάφνη Δαϊκίδη, πήρε το, το πρώτο. Όχι, το, το... Στην ΚΑΠΑ 15. Το τρίτο, όχι, την ΚΑΠΑ 18, το τρίτο. Στο α, σχολικό. Είχαμε... Στο σχολικό, χάρκινο μετάλλιο. Στο Πανελλήνιο πήρε χρυσό. Είχε πρωταθλήτρια Ελλάδας, το... στη Θεσσαλονίκη. Ποια κοπέλα είπαμε. Η Δάφνη Δαϊκίδη. Mm. Ναι. Είχαμε επιτυχία, ας πούμε, είχαμε. Και πανελληνία νίκη. Το σχολικό πρωτάθλημα βασικά είναι για να βοηθήσει και για τα μόρια. Και για τα μόρια. Ναι, αυτή η ίδια πήρε μόρια τώρα. Πήρε στην ουσία 10% από το Πανελλήνιο. Και είναι, δηλαδή, πέρασε, ήταν... πέρασε στη σχολή ή τελειώνει τώρα αυτό. Όχι, όχι, είναι πρώτη ηλικίου. Α, πρώτη ηλικίου. Τα πήρε από τώρα για να τα έχει. Mm. Δεν είναι αναγκασμένη αν θέλει να συνεχίζει να παίρνει. Αυτό λέω, ότι έχει πάρει τα μόρια. Γιατί από τρίτη γυμνασίου μπορεί να πάρει τα μόρια, άμα πάρει μετάλλιο στο Πανελλήνιο. Εσύ, Γιώργο, μαθητικά τώρα πας πρώτη γυμνασίου ή θα πας. Πρώτη γυμνασίου. Φέτος. Είσαι πολύ μικρός ακόμα για να σε ρωτήσω κατεύθυνση. Μην επιλέξεις κατεύθυνση μέχρι να φτάσεις στα 15. Τα μάτια σου τα έχεις ανοιχτά για όλα. Ακούς που λένε από νωρίς, για όλα. Δεν χρειάζεται να πιέζονται τα παιδιά από τα 12-13 να επιλέξουν. Το σχολείο πώς θα καταφέρει, για πες μας, γιατί θα ακούσει και ο κόσμος. Προπονήσεις πότε είναι, καθημερινά, καθημερινά. Καθημερινά, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και σα... Α, δίνεται και μια μέρα, ανά δύο μέρες, τους φέρνεις. Ναι. Για ναι. Να έχουν, γιατί έχουν και τις υποχρεώσεις. Εντάξει, το τζούντο, καλός ή κακός, μπορείς να προπονηθείς και δεν είναι ανάγκη να προπονήσεις και κάθε μέρα. Βέβαια, όταν φτάσεις σε ψηλά επίπεδα, δηλαδή τα πάει εφηβικό ή κάποιος που πάει για αντρικό ή νέοι, πρέπει να κάνει κάθε μέρα και πρωί βράδυ. Θα μου πεις και πρωί προλαβαίνει. Άμα είναι μαθητής. Όταν μιλάμε για άντρες, δεν είναι μαθητής. Είναι οι νέοι δεν είναι μαθητής, έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Ναι. Όταν είσαι μαθητής, οι ώρες λειτουργίας, να πούμε, θα κάνεις Σάββατο, για τις εγκαταστάσεις μας, οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 6, νομίζω. 6 είναι 5.30, 7 μετά την Παρασκευή. 6-7 είναι από τις 6 είναι 3-5. Μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανάλογα στα τμήματα. Εκεί μοιράζονται. Με προπονητές έμπειρους και όπως βλέπετε το τμήμα φτάνει στην 20ετία. Πώς περάσαμε τα χρόνια, Γιώργο. Λοιπόν, 19 μπαίνουν 25, 26 κάνουμε την τούρτα. 20 χρόνια. 26 κάνουμε την τούρτα. Λοιπόν, εμείς καλούμε τώρα εδώ, τα είπαμε αυτά που είναι να πούμε. Καλούμε τον κόσμο που θα ανέβει και το βιντεάκι μέσα στο Σαββατοκύριακο και σε όλα τα που λέγονται τα ιντερνετικά αυτά τα. Ασάι, τέλος πάντων, να έρθουν και να ρίξουν μια ματιά για να χαρούν νεολαία από αθλήτη. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιώργο, αυτό είναι το μήνυμα. Να δουν νεολαία από αθλήτη. Και αθλήτη, ο δρόμος της ευγένειας. Εσύ να σου ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Σου έχει τύχει ποτέ, γιατί ξέρω και οι αθλητές σας που έχω παρακολουθήσει, πολύ δύσκολο να γίνει κάποια παράνομη λάθη. Είναι όλα τα παιδιά προπονημένα και πειθαρχημένα. Ναι. Στις περισσότερες, φορές. Ναι. Δεν σου έχει τύχει δηλαδή κάποιος να σου... Κάποιος αντίπαλος. Κάποιος αντίπαλος να σε κλειδώσει. Να σου κάνει κάτι που δεν πρέπει. Όχι. Εντάξει, σωστά. Τα πιο πολλά είναι πειθαρχημένα. Ναι. Είναι λίγοι αυτοί που ξεφεύγουν. Ναι, είναι λίγοι αυτοί που ξεφεύγουν. Δηλαδή έχουν μάθει όλοι αυτούς τους δρόμους ευγένειας, είναι στο 95%. Ναι. Εντάξει, ναι. Πάντα υπάρχει και ο ένας. Ναι. Που μπορεί να είναι και απροσεξία. Δεν θα τύχει ο ένας στο συγκεκριμένο παιδί, θα τύχει στο σύνολο. Ο ένας-δύο θα τύχουν, αλλά θα είναι στο σύνολο, γιατί είναι πιο πολύ πειθαρχημένοι. Βέβαια, έχουμε να πούμε ότι μέχρι την ηλικία των 15. Τώρα που είπες για ζώνες, από πού ξεκινάει να παίρνουν ζώνες, είναι από τα 13-14. Τι εννοεί ζώνες. Πράσινη. Όχι, οι ζώνες παίρνονται από την ηλικία των 5,5 χρονών. Ναι, αλλά για να φτάσει λίγο πιο ψηλά. Για να φτάσει πιο ψηλά είναι αναλόγως πόσα χρόνια κάνεις. Ναι. Και αναλόγως και την ηλικία. Θα πάει και για ζώνη εδώ και ο φίλος μας ο Γιώργος. Έχει ζώνες ο Γιώργος. Ναι, έχει πάρει την πράσινη. Κίτρινη. Κίτρινη πριν ή μετά. Πριν είναι, αλλά θα το προχωρήσω τώρα σιγά σιγά, γιατί εντάξει.
μεγαλώνει, έχει όλο το. Ναι. Είναι, άλλα, είναι άλλα τα κριτήρια. Είναι άλλα τα κριτήρια. Είναι η κίτρινη η πρώτη. Ποια είναι η πρώτη? Η μισή κίτρινη, μετά η κίτρινη και πάνε ένα μισή. Η πράσινη, η καφέ. Η πορτοκαλί, πράσινη, μπλε, καφέ, μαύρη. Μπλε. Το θέμα είναι ότι αναλόγως στην ηλικία, εντάξει, μπορείς λίγο να προχωρήσει κάποιο παιδί. Άλλο να είναι 6, 7, 8 και άλλο 12, ναι. 13, 13. Γιατί και αυτή η ιστορία και αυτό με τις ζώνες αντιμετωπίζει κάποιον αντίπαλο, δεν είναι? Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι καφέ ζώνη και να έχει εσύ πορτοκαλί, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή να είναι ο αντίπαλος να κάνει πιο πολύ καιρό. Ναι. Το θέμα είναι ποιος αγωνιστικά είναι καλύτερος. Ναι. Γιατί δεν πάει πάντα το αγωνιστικό με τη ζώνη. Ναι, αλλά η ζώνη. Σίγουρα όμως... η ζώνη δείχνει ότι ξέρει πιο πολλά, αλλά μετράει την ψυχή στην αγωνιστή. Ναι, και αλλά... πώς θα λειτουργήσει τον αγώνα. Όταν πας για μια ζώνη, για να το πούμε αυτό, όταν πας για μια ζώνη, ας πούμε, και έχεις την πράσινη και πας για την από πάνω, πρέπει να σου φέρει ένα αντίπολο που έχει την από πάνω, δεν είναι? Για να το κερδίσεις και να αξίζεις κι εσύ. Πώς το κάνεις αυτό? Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή, με ένα τα παιδιά και με κίτρινη ζώνη κερδίζουν και πιο μεγάλη ζώνη στους αγώνες. Δεν έχει να κάνει αυτό. Στους αγώνες, όταν πας να την πάρεις, ποια είναι τα κριτήρια? Όταν πας να την πάρεις, σίγουρα θα παίξεις με τη ζώνη σου. Δεν θα παίξει κίτρινη με την μπλε. Θα παίξει μπλε με την μπλε, η κίτρινη με την κίτρινη και πάει λέγοντας. Και είναι ένας αγώνας για να πιστοποιηθείς. Έχει τεχνικές εκεί πέρα. Α, και έχει τεχνικές. Ναι, είναι σε μορφή τεχνικής πάντα. Τη ζώνη. Ναι. Δηλαδή πώς θα κάνεις το υπόρ, πώς θα κάνεις το... Και πώς θα μπει την τεχνική. Το τζούντο είναι καθαρά τεχνικό άθλημα και από τα πιο τεχνικά. Από τα πιο τεχνικά, ναι. Γιατί τεχνικά είναι όλα, αλλά το τζούντο είναι πολύ τεχνικό άθλημα. Είναι πολύ τεχνικό. Γιατί μαθαίνεις μέχρι τα 80, ας πούμε. Δεν σταματάει ποτέ. Ναι. Δεν έμαθα να σου τα... Εσύ με την τεχνική πώς θα πας, Γιώργο? Την αφορμιώνεις εύκολα? Στην προπόνηση ναι, αλλά στους αγώνες είναι δύσκολο. Να την εφαρμόσεις γιατί είναι πιο αντίπαλος. Ναι. Πάντως μια χαρά. Έχεις κάνει και υπόν, έχεις περάσει από τις διαδικασίες όλες αυτές. Πολλά υπόν. Πολλά. Από υπόν, καλά. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο, θα έρθουμε κι εμείς. Σάββατο Κυριακή, μήπως φέρνουμε και κάμερα να δούμε. Λοιπόν, να δείξουμε κανένα βιντεάκι. Ευχαριστώ τον Γιώργο που ήρθε. Περνάει η ώρα και πρέπει να πας. Και το φίλο μου το Φραγκελάκη και τον Γιώργο του. Πώς είναι το επίθετο του? Λουβερδής. Εύχομαι όλα τα καλύτερα και τώρα που θα πας στο τουρνουά να έχεις τη μαμά και να σου κάνει να νιώθω περήφανος, που σίγουρα είμαι, πιστεύω ότι είναι. Είναι ένα τουρνουά, να πούμε, από τα μεγαλύτερα που κάνουν. Στην ουσία, εντάξει, είναι. Δεν πω και το μεγαλύτερο. Δεν το λέω. Συλλογικό, για να... συλλογικό. Ναι, για να μην ναι. Πούμε τα γένια μας. Έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε φτάσει και 900. Πώς είχαμε φτάσει? Έχουμε φτάσει. Δηλαδή, όταν έχουμε κάνει 8 τουρνουά και είναι συνολικά από 600 μέχρι 800-900, δηλαδή βάλει μέσω όρο 700, επί 8 είναι 5.600. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάει από το πρωί, αλλά το απόγευμα, όποιος θέλει, θα πάει μέχρι το βράδυ. Έτσι, οπότε μετά τις 6 είναι και η πιο μεγάλη. Είναι η πιο μεγάλη. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σήμερα και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Πιθανότατα με το τμήμα της ενόργανης που μας έφερε και μετάλλιο. Έφερε μετάλλιο τώρα στο σχολικό, Στη γυμνασιάδα. Γυμνασιάδα, ναι, ναι, το έμαθα. Ναι. Έφερε με το χάρκινο μετάλλιο με τον παλικάρι, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Τελίδης. Ο Τελίδης, ναι. Και θα έρθει εδώ να μας πει εμπειρίες και να δείξουμε ότι ο Πανιώνιος δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, ο Πανιώνιος είναι ο μεγαλύτερος αθλητικός σύλλογος. Πολύ αθλητικός. Διαχρονικά σύλλογος. Όχι του ελλαδικού χώρου, του ελληνισμού. Λοιπόν, γι' αυτό μέσα από την εκπομπή της Πανιώνιας Πορείας σας ευχόμαστε καλό βράδυ και επανειδή την ερχόμενη εβδομάδα με άλλη μια εκπομπή. Πάντα με ένα Πανιώνιο άθλημα. Γεια και χαρά. Πήγαμε πόση ώρα? Καλά πήγαμε. Πόση ώρα πήγαμε? Περιμένω να σας βγάλω έξω γιατί...